Φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο κέντρο της Ελευσίνας και πιο συγκεκριμένα στην οδό Νικολαίδου. Αυτή η οδός είναι ένα σημείο της πόλης όπου αρχίζει η κεντρική πλατεία του Δήμου της Ελευσίνας, η πλατεία Ιρών. Πριν από μερικά χρόνια άρχισε να κατασκευάζεται, να διαμορφώνεται με τέτοιο βαθμό από ό,τι είχαν πει οι υπεύθυνοι, ώστε να είναι πραγματικό κόσμημα για την πόλη της Ελευσίνας. Περάσανε αρκετά χρόνια και η πλατεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και μέρες, για να μην σας πω και μήνες, είναι τέτοια η εικόνα της πλατείας Ιρών στο κέντρο της πόλης Ελευσίνας που μερικοί κάνουν τις προτάσεις με πολύ γέλιο φυσικά. Αν αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρωθεί η πλατεία, καλύτερα να δημιουργηθεί ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων, μια και υπάρχουν νέες καταστήματα γύρω-γύρω που θα τα διευκολύνει. Φυσικά αυτό είναι για αστείο το λένε, καθώς το γεωφέρι της Άρτας έχει γίνει η πλατεία Ιρών που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ενώ θα έπρεπε να υπήρχαν κάποια εμπόδια που τα βλέπετε εδώ πέρα για να μπει κάποιος στην πλατεία της Ελευσίνας με αυτοκίνητο, έχουν εξαφανιστεί αυτά τα σίδερα, αυτά τα εμπόδια. Και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο σημείο, στο κέντρο της πλατείας, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω εδώ και αρκετό διάστημα η πλατεία, και να αφήνει τα αυτοκίνητα ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας μια τραγική πραγματικά εικόνα για την πόλη της Ελευσίνας, που μην ξεχνάμε είναι ακόμα η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μπορεί τώρα να μην βλέπετε αυτοκίνητα, αλλά χθες το βράδυ όμως ήταν αρκετά αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία, όπως σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα αστεία και ας πούμε στους υπεύθυνους ότι θα πρέπει να βάλουν εμπόδια, μόνιμα εμπόδια, να μην μπαίνουν τροχοφόρα στην πλατεία της Ελευσίνας και δημιουργείται μια άσχημη εντύπωση για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που ήταν η Ελευσίνα πριν μερικό μικρό διάστημα.